Μετά τη λήξη του ρωσοτουρκικού αυτού πολέμου, θα έχουμε την δεύτερη εδαφική ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος, ύστερα από την υπογραφή της συνθήκης του Βερολίνου. Με τη συνθήκη αυτή, που βελτίωσε τους όρους της δυσμενούς για την Ελλάδα συνθήκης του Αγίου Στεφάνου που δημιουργούσε την Μεγάλη Βουλγαρία, θα παραχωρηθεί στην Ελλάδα η περιοχή της Θεσσαλίας και μεγάλου μέρους της Ηπείρου. Στο χάρτη εδώ βλέπουμε τα νέα σύνορα του ελληνικού κράτους. Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας το 1881, η έκταση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 26,7% και ο πληθυσμός της κατά 18%. Η κυβέρνηση Κουμουνδούρου προκήρυξε εκλογές για τις 20 Δεκεμβρίου του 1881. Σαν σήμερα διεξάγονται οι εκλογές με νίκη του Χαρίλαου Τρικούπη και της παρατάξεώς του, που έφερε τον τίτλο Πέμπτο Κόμμα ή Νεοτεριστικό Κόμμα. Στη Νέα Βουλή, που αριθμούσε 244 μέλη, ψήφισαν και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και της Άρτας που προσαρτήθηκαν στην ελληνική επικράτεια. Η παράταξη Τρικούπη συγκέντρωσε 129 έδρες, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 90, ενώ υπήρξαν 17 ανεξάρτητοι, 7 δημοκρατικοί και 2 μουσουλμάνοι. Στην Ελλάδα, κοιτίδα των δημοκρατικών ελευθεριών, διεξήγησαν την 16η Νοεμβρίου ευβουλευτική εκλογή με υποδειγματική τάξη και απόλυτη ελευθερία εκδηλώσεως του λαϊκού φρονήματος. Όλα τα κόμματα είχαν αναρτήσει επιγραφάς και πανό έξω από τα εκλογικά των κέντρα, όπου συνεκεντρώνονται οι οπαδίτων. Η νέα κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου, όπου ο Ελληνικός Συναγερμός πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Επί 300 εδρών έλαβε 247, δηλαδή το 82,33% των εδρών. Ο Εθνικός Συναγερμός συγκέντρωσε σχεδόν 50% των ψήφων, το οποίο όμως λόγω του πλειοψηφικού συστήματος σήμαινε και τη συντριπτική πλειοψηφία των εδρών του Κοινοβουλίου. Συγκεντρώσα στην εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο στατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος εσχημάτισε μετά τριήμερον την πρώτη κυβέρνηση του ελληνικού συναγερμού. Στις 19 Νοεμβρίου 1952 ορκίζεται πρωθυπουργός ο Παπάγος και σαν σήμερα η κυβέρνηση παίρνει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Η αντιπολίτευση, ουδέ στοιχείο μέχρι τούτε προσεκόμισε, εκτός των προβλέψεων τα οποία εξακολουθεί να κάνει, ότι επίκυνται συμφορέει στο έθνος λόγω της ανόδουσης στην εξουσία του ελληνικού συναγερμού. Η κυβέρνηση αυτή παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το θάνατο του Παπάγου το 1955. Μετά την παρουσία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Αρμπούζη, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, βουλευτών και άλλων επισήμων, οι πρωτοετής ευέλπιδες έδωσαν τον ενομισμένον τους όρκο και ορκίστηκαν πίστη στη δημοκρατία. Η ορκομοσία των πρωτοετών ευελπίδων συνέπεσε με τον εορτασμό των 147 χρόνων από την ίδρυση της σχολής. Ο διοικητής της, υποστράτηγος Τζορτζάκης, βρήκε την ευκαιρία στην ημερησία του διαταγή να καλέσει τους ευέλπιδες να αφοσιωθούν με πίστη προς τη μεγάλη ιδέα που λέγεται έθνος και να καταστούν οι θεματοφύλακες της ελευθερίας και της δημοκρατίας της πατρίδος μας για το καλό αυτού του τόπου και του λαού, ο οποίος, όπως ετώνησε απευθυνόμενος προς τους ευέλπιδες, σας περιβάλλει με ειλικρινή αγάπη και εμπιστοσύνη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με την λήξη του χρόνου, η ΕΛΠΑ ευράβευσε τους καλύτερους καθ' όλη την διάρκεια του έτους τροχονόμους της αστυνομίας πόλεων και της χωροφυλακής, καθώς επίσης και τους καλύτερους οδηγούς αυτοκινήτου. Έτσι, βραβεύτηκαν ο τροχονόμος χωροφύλαξ κ. Δημήτριος Σακάς και ο τροχονόμος αστυφύλαξ κ. Αθανάσιος Φουτζουλάς, ο οδηγός λεωφορείου κ. Αντώνιος Αλβέρτης και ο οδηγός ταξί κ. Προκόπης Μποντίδης. Στην τελετή παρέστησαν ο αστυνομικός διευθυντής Αθηνών και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας πόλεων και της χωροφυλακής, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι επίσημοι. Μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στις 11 Οκτωβρίου του 1995, ο Δημήτρης Τσοβόλας αποχώρησε από το κόμμα και σχεδόν δύο μήνες αργότερα, σαν σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος, γνωστότερου με τα αρχικά Δίκη. Το Δίκη έλαβε το αξιοπρεπές 4,4% στις εκλογές του 1996, εκλέγοντας 9 βουλευτές. Τρία χρόνια αργότερα σημείωσε το καλύτερο ποσοστό του στις ευρωεκλογές του 1999, αποσπώντας το 6,8% των ψήφων και 2 έδρες.